Έρχεται στον κόσμο στην πόλη η Σπάρτα της Μικράς Ασίας, ένας από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής της μεταπολεμικής Τουρκίας. Ήταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ένας πολιτικός μηχανικός που αναμίχθηκε στην πολιτική τη δεκαετία του 60 για να αναδειχθεί 5 φορές πρωθυπουργός και στη συνέχεια ένατος πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας. Ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στο Μιλάνο, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο «άξονας» για να προσδιορίσει τη συμμαχία της χώρας του με τη χιτλερική Γερμανία. Ο όρος γρήγορα καθιερώνεται διεθνώς ως δηλωτικό του κοινού μετόπου που είχαν συγκροτήσει η φασιστική Ιταλία και η ναζιστική Γερμανία. Ολοκληρώνοντας ένα επικό ταξίδι 10.000 μιλίων, ένα λαβωμένο πλοίο, η φρεγάτα Αμέθιστος του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, επιστρέφει στο Πλίμουθ, όπου γίνεται δεκτή με επιθυμίες από χιλιάδες συγκεντρωμένους. Η Βρετανική φρεγάτα είχε πληγεί στην Κίνα από πυρά πυροβόλων των Κινέζων Κομμουνιστών, ενώ έπλεε στον ποταμό Γιάντσε, με συνέπεια 22 μέλη του πληρώματός της να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι 31 θα τραυματιστούν και το πλοίο να υποστεί σοβαρές ζημιές που ήταν ακόμα εμφανείς στο σκαρί του. Το πλοίο θα παρέμενε ακινητοποιημένο επί εβδομάδες υπό τα διαρκή πυρά του αντιπάλου, αλλά τελικά θα κατάφερε να διαφύγει και να επιστρέψει στη βάση του και από εκεί στην πατρίδα, οι αρχές της οποίας θα υποδέχονταν τους άνδρες του Αμέθιστος ως ήρωες. Λίγο μετά, όταν η επίσημη τελετή υποδοχής είχε ολοκληρωθεί, οι πύλες του πλοίου θα άνοιγαν για το κοινό. Και οι αξιωματικοί και ναύτες του Αμέθιστος θα χάνονταν στις αγκαλές συγγενών και φίλων, τους οποίους είχαν αποχωριστεί επί 3 ολόκληρα χρόνια, όσα η Βρετανική φρεγάτα επιχειρούσε στη μακρινή Κίνα. Δύο χρόνια μετά την ανανέωση δια της λαϊκής ψήφου της θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης στη δεύτερη προεδρική κατοικία, το Blair House, στην Ουάσιγκτον. Δράστες της επίθεσης ήταν δύο Πορτορικανοί αυτονομιστές, ο 36χρονος Όσκαρ Κολάτζο και ο 25χρονος Γκριζέλιο Τορεσόλα, οι οποίοι θέλησαν με την πράξη τους να εκδικηθούν τη βίαιη κατάπνιξη από τον Αμερικανικό στρατό δύο ημέρες πριν της λεγόμενης εξέγερσης της Καγιάγια, μιας ένοπλης λαϊκής εξέγερσης των Πορτορικανών με αίτημα την απόσχηση του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δύο δράστες, ο 25χρονος Τορεσόλα έπεσε νεκρός από σφαίρα προεδρικού φρουρού πριν προλάβει να εισέλθει στην προεδρική κατοικία, ενώ ο Κολάτζο τραυματίστηκε βαριά στο στήθος και συνελήφθη. Στη δίκη που ακολούθησε, ο Κολάτζο καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά ο Τρούμαν μετέτρεψε την ποινή του σε ισόβια κάθριξη. Στην πρωτεύουσα Αλγέρη γράφεται η αιματηρότερη σελίδα στην ιστορία του πολέμου της Αλγερίας. Μέσα στην ημέρα, 85 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 162 τραυματίζονται σε διαδηλώσεις και ταραχές για την 7η επέτειο από την έναρξη του πολέμου. Θορυβημένη η γαλλική κυβέρνηση κινητοποιεί 25.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας για να αποφύγει τρομοκρατικές επιθέσεις αντιπίνων στη γαλλική πρωτεύουσα. Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που είχε υπογράψει ένα χρόνο πριν η κυβέρνηση Καραμαλή. Βουδιστές αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων του Νοτίου Βιετνάμ, ενθαρρυμένοι από την Ουάσιγκτον, ανατρέπουν με πραξικόπημα τον δικτάτορα της χώρας Diem. Ο Diem θα συλληφθεί και θα εκτελεστεί από τους στασιαστές, αλλά στη χώρα ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν, καθώς τη δικτατορία του θα διαδεχθεί μια εξίσου στιγνή και διεφθαρμένη δικτατορία. Με απόφαση των χουντικών αρχών αποτάσσονται από το στράτευμα όλοι οι αξιωματικοί που είχαν εμπλακεί στο λεγόμενο κίνημα του ναυτικού, που στόχο είχε την ανατροπή της δικτατορίας. Το κίνημα, που είχε κατασταλεί εν τη γενέση του το Μάιο του ίδιου χρόνου, είχε συνοδευτεί από την ιστορική στάση στο αντιτορπιλικό Βέλος, το οποίο είχε αποχωρήσει από νατοϊκά γυμνάσια και είχε καταφύγει στην Ιταλία, όπου ο κυβερνήτης του, Νίκος Παπάς, και άλλοι 30 άνδρες του πληρώματός του ζήτησαν και πήραν πολιτικό άσυλο.
Η πρώην βασίλισσα της Ελλάδας Φρυδερίκη αποκαλύπτει δημοσίως ότι έχει γίνει ένθερμη οπαδός του Ινδού φιλοσόφου Σαν Καρακάρια, που έζησε τον 8ο αιώνα. Αποκαλύπτει επίσης ότι έχει εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή του Ινδικού Πανεπιστημίου του Μαντράς, προκειμένου, όπως δηλώνει, να καταστεί ικανή να διαδώσει την Ινδική φιλοσοφία στη Δύση. Ο γιγαντόσωμος δικτάτορας της Ουγκάντα, Αμίν Νταντά, βρίσκει ένα πρωτότυπο τρόπο για να λύσει τις διαφορές του με τη γειτονική Τανζανία, όταν οι δύο χώρες φτάνουν στο χείλος της σύραξης, με αφορμή διεκδικούμενα από την Ουγκάντα εδάφη της Τανζανίας. Με δηλώσεις του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Αμίν καλεί τον πρόεδρο της Τανζανίας, Νιερέρε, σε αγώνα πυγμαχίας, με έπαθλο, όπως δηλώνει για τον νικητή, τα διαφιλονικούμενα εδάφη στα σύνορα των δύο χωρών. Ένα μόλις 24ωρο μετά τη δολοφονία της μητέρας του Ίντιρα Γκάντι, ο 40χρονος πολιτικός Ρατζίβ Γκάντι ορκίζεται πρωθυπουργός της Ινδίας. Την ίδια ώρα η χώρα του συγκλονίζεται από αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Ινδουιστών και Σιχ, στους οποίους χρεώνεται η ευθύνη για τη δολοφονία της Ινδής πρωθυπουργού. Η Ευρώπη των 12 μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς στη Γυραιά Ήπειρο τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία του Μάστριχτ για την Οικονομική, Νομισματική και Πολιτική Ένωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αρχίζουν επί Αμερικανικού εδάφους, παρουσία του Αμερικανού μεσολαβητή Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, οι ιστορικές διαπραγματεύσεις των ηγετών της Σερβίας, της Κροατίας και της Βοσνίας για την ειρήνευση στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία με την οποία θα τερματιστεί ο τετραετής εμφύλιος πόλεμος που είχε μετατρέψει σε ερείπια την άλλοτε κρατεά βαλκανική χώρα. Στις αρχές του 1950, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταληφθεί από τη λεγόμενη ατομική ψύχωση. Η απόκτηση έναν χρόνο πριν της ατομικής βόμβας και από τους Σοβιετικούς είχε ανατρέψει τα δεδομένα στους συσχετισμούς των δυνάμεων. Και είχε ξεσηκώσει ένα κύμα φόβου και ιστερίας που απαιτούσε την απόκτηση νέων ισχυρότερων όπλων, ώστε η χώρα να εξασφαλίσει και πάλι τη χαμένη υπεροπλία της. Νυφάλιες φωνές πολλών επιστημόνων, μαζί και του πατέρα της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος και εξαιρετικά επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη, δεν εισακούστηκαν. Η απόκτηση μιας νέας και πολύ ισχυρότερης γενιάς ατομικών όπλων είχε γίνει έμμονη ιδέα στον Αμερικανό πρόεδρο Τρούμαν. Έτσι, μετά από 2 χρόνια εντατικών ερευνών, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους την πρώτη τους υδρογονοβόμβα. Η παρθενική δοκιμή της νέας βόμβας θα γινόταν την 1η Νοεμβρίου του 1952 στα νησιά Μάρσαλ του Ειρηνικού. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Δύο χρόνια μετά θα ακολουθούσε δεύτερη δοκιμή μιας ακόμη πιο εξελιγμένης υδρογονοβόμβας που ήταν 1000 φορές ισχυρότερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Όμως αυτή τη φορά η έκρηξη θα έχει και θύματα. Οι 23 Ιαπωνέζοι ψαράδες που έπλεαν με το αλιευτικό τους στην περιοχή προσβάλλονται από ραδιενέργεια. Η Ιαπωνία ξεσηκώνεται. Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν να σταματήσουν αμέσως οι πυρηνικές δοκιμές. Αλλά το ψύχρο πολεμικό κλίμα της εποχής δεν άφηνε περιθώρια για ικανοποίηση τέτοιων ετοιμάτων.
Όταν ο απόλυτος μονάρχης της Περσίας, ο Σάχης Ρεζά Παχλεβί, γνώρισε και ερωτεύτηκε τη Φαρά Γντιμπά, εκείνη ήταν μια άσημη νεαρή φοιτήτρια. Αυτό όμως δεν εμποδίζει το Σάχη να χωρίσει τη δεύτερη σύζυγό του Σοράγια για να παντρευτεί τη Φαρά. Ο γάμος τους γίνεται το 1959 με όλη τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην περίσταση. Ένα χρόνο αργότερα, την 1η Νοεμβρίου 1960, η Φαράχ φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το διάδοχο του θρόνου. Τα χαρμόσυνα νέα προκαλούν λαϊκό παραλήρημα. Τρεις ολόκληρες μέρες οι κάτοικοι της Τεχεράνης μένουν στους δρόμους πανηγυρίζοντας. Και ίσως να έμεναν ακόμη περισσότερο, αν η αστυνομία δεν τους θύμιζε με το δικό της τρόπο ότι πρέπει να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Ήταν από τους πρώτους που αναζήτησε η Χούντα αμέσως μόλις φετερίστηκε την εξουσία με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο Γεώργιος Παπανδρέου συλλαμβάνεται και κρατείται σε ξενοδοχείο στο Πικέρμι. Η περιπέτεια της σύλληψης επιδεινώνει την ήδη κλονισμένη υγεία του. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει όταν τίθεται σε κατοίκον περιορισμό στο Τατόι να υψώσει τη φωνή του κατά της δικτατορίας. Απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τα σκυβεργήσεις των. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση και μία διεθνής απομόνωσης και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσει εις την άμεσον καταρρευσή της και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματος του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίο εκπροσωπούμε. Λίγους μήνες μετά, την 1η Νοεμβρίου 1968, η καρδιά του πάβει να χτυπά. Ο γέρος της Δημοκρατίας, ο πολιτικός που συνέδεσε το όνομά του με όλες τις κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, είναι νεκρός. Η Αθήνα βουβαίνεται, αλλά γρήγορα το κλάμα γίνεται θυμός, ο θυμός οργή και η οργή αντίσταση. Στις 3 Νοεμβρίου, η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου γίνεται το πρώτο πάντιμο συλλαλητήριο κατά της δικτατορίας. Ο γέρος της Δημοκρατίας, ακόμα και με το θάνατό του, προσφέρει μία ακόμη υπηρεσία στη Δημοκρατία, την ίστατη.